Η διαρροή του πορίσματο τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που διαπιστώνει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκέ και προσθέτει ότι το νομοσχέδιο του έχει και πρόβλημα συνταγματικότητα, προκάλεσε την πολύ έντονη αντίδραση του Πασόκ στο ήδη βαρύ κλίμα μεταξύ των κυβερνικών εταίρων στο αντιρατσιστικό. Η επιτροπή έχει τη γνώμη ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο με επάρκεια αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα θέματα του υπεπεξεργασία σχεδίου νόμου. Η καταρχήν απόλυτη απαγόρευση τη με οποιονδήποτε τρόπο έκφραση ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών. Κάθε αυτή δεν είναι συνταγματικά ανεκτή. Κακή υπηρεσία προσφέρει στην κυβέρνηση και την αναγκαία συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων όποιο είχε την έμπνευση να επισπευστεί η διατύπωση και άμεση δημοσιοποίηση του πρακτικού τη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η κυβερνητική πολιτική, η βασική παράμετρο τη οποία είναι η νομοθετική πολιτική, δεν διαμορφώνεται από βοηθητικού χαρακτήρα επιτροπέ, αλλά από την ίδια την κυβέρνηση ω πολιτικό όργανο και από τα κόμματα που συγκροτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από την εμπιστοσύνη τη οποία εξαρτάται η ύπαρξη τη κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα στη συνάντηση των τριών αρχηγών. Το αντιρατσιστικό έχει προκαλεί σφοδρή αντιπαράθεση και μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα της εξωτερική Αντιπολίτευσης να ζητά από Πασόκ και Δημάρ να επιβάλλουν την υιοθέτηση του νόμου Ρουπακιώτη. Με τον Πρωθυπουργό να αναλαμβάνει προσωπικά τον ενταφιασμό του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στο πλαίσιο τη στρατηγική προσετερισμού τη Χρυσή Αυγή, οι υπόλοιποι κυβερνητικοί εταίροι καλούνται να δείξουν αν επιλέγουν για τον εαυτό του το ρόλο του άβουλου μνημονιακού δορυφόρου. Σε μια αντιπαράθεση για τη δημοκρατία και την υπεράσπιση τη, δεν χωρούν ελιγμοί τακτική φύση. Πασόκ και Δημάρ πρέπει τώρα να δείξουν αν εννοούσαν αυτά που έλεγαν τόσο καιρό. Η Χρυσή Αυγή είναι εχθρό τη δημοκρατία σίγουρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ο ίδιο ότι είναι στήριγμα τη δημοκρατία. Οι του το δικαιολογούν αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλαμβάνεται καν ότι οι ακρότητε τροφοδοτούν ακρότητε. Και οι δύο πρακτικέ είναι το ίδιο απεχθεί, το ίδιο επικίνδυνε για τη δημοκρατία. Στο μεταξύ, η αμηχανία έχει προκαλέσει στη Δημάρ προσωπικό email τη Μαρία Ρεπούση, το οποίο ζητεί να υπάρξει κινητοποίηση εναντίον τη διάταξη που ποινικοποιεί την άρνηση γενοκτονιών και εγκλημάτων πολέμου, που αποκάλυψε η ιστοσελίδα πρέπει νομίζω να υπάρξει αντίδραση. Πολύ περισσότερο αν κυριαρχήσει η εκδοχή που θέλει η Νέα Δημοκρατία, που σύμφωνα με πληροφορίε που έχω αυτή τη στιγμή, ενσωματώνει ω γενοκτονία ό,τι η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει ω γενοκτονία. Δηλαδή και γενοκτονία ποντίων και των Ελλήνων τη Μικρά Ασία. Η κυρία Ρεπούση πάντω δηλώνει ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Ρουπακιώτη. Οι οποιασδήποτε επιφυλάξει έχουν εκφραστεί από εμένα και άλλου ιστορικού αφορούν την ποινικοποίηση τη μνήμη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Στο μεταξύ, ο γραμματέα Χρυσή Αυγή, μιλώντα την Ήπια και σχολιάζοντα το ενδεχόμενο απαγόρευση δράση του κόμματό του, προκάλεσε για άλλη μια φορά τα δημοκρατικά κόμματα. Για να σταματήσουν, λέει, τη Χρυσή Αυγή, σχεδιάζουν ένα νόμο, τον αντιρατσιστικό. Καλοδεχούμενο μπορούμε και εκτό νόμου. Του το λέω ευθέω και δημόσια. Οι όποιε διαφωνίε στη συγκυβέρνηση γύρω από το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη συνολική αντιλαϊκή ατζέντα τη σύσκεψη και τη συμφωνία των εταίρων στα νέα αντιλαϊκά μέτρα.